Δεν μπορεί να βγαίνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να λένε ότι θα γίνουν τα σύνορα στο Αιγαίο ή στον Εύρο. Όταν καθημερινά όποιος ψάχνει τουλάχιστον μπορεί να δει ένα τηλέφωνο να πάρετε στον Εύρο, στο φυλάκι επάνω ή στον Εστιάδο, θα σας πούν κάνε ένα πράγμα 200 άτομα. Τώρα πού πηγαίνουν όλοι αυτοί, μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα το καταλάβετε. Μαντήλα, τσαντόρ και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπάρχει αυτό. Η Αθήνα έγινε Αθηναϊστάν. Και η Ελλάδα Ελλαδιστάν. Αν δεν θέλετε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία, μία είναι η λύση. Μία η ελληνική λύση. Γι' αυτό και απευθύνομαι στο 55% των Ελλήνων που δεν ψήφισαν, που δεν βαρέθηκαν, αδικήθηκαν, αγανάξαν. Πάντα να ψηφίσετε. Διαλέξτε το καλύτερο κόμμα. Διαλέξτε αυτούς που προτάσουν το εθνικό καλό. Δείτε λοιπόν το βιντεάκι και βγάλετε συμπεράσματα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Έχω κουραστεί να λέω τα αυτονόητα. Πραγματικά όταν βγαίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι όσοι αλλοδαποί μπήκαν παράνομα στη χώρα μας και κάνουν το εμβόλιο θα πάρουν και άσυλο και άμκα, δηλαδή παγώνει απέλασή τους και παίρνουν άσυλο και άμκα, που όταν μπαίνεις στο κέφος ορτά άμκα σημαίνει εκεί που είσαι επιδόματα, αυτό σημαίνει νομοποίηση από το πίσω μέρος του παραδείρου. Και βγαίνει και ένας άλλος υπουργός ταυτόχρονος και λέει ότι το 72% των ετούντων ασύλου πέρασαν τις εξετάσεις. Εάν δείτε δε τις εξετάσεις, για να πέστε κάτω και να κλαίτε. Στη Γερμανία για να πάρεις άσυλο και να πάρεις ηθαγένεια, εδώ ηθαγένεια είναι δική μας, εκεί πολιτογραφείσαι. Ηθαγένεια, λες, ότι Έλληνας. Έχει τώρα σαν την Αιθιοπία, γίνεται Έλληνας. Πώς γίνεται, τα ξέρουν καλά στη Νέα Δημοκρατία αυτά, είναι τα εκλογή. Τους δίνουν ηθαγένειες. Αν δεις όμως εξετάσεις στη Γερμανία, πρέπει να ξέρεις καλά τη γλώσσα. Να ξέρεις καλά την ιστορία. Θα μπει στην ιστορία, ξέρει, έχουν οι Γερμανοί. Α πω εγώ, σφαγών, ξέρω εγώ, γενοκτονιών, διωγμών, εκαθαρίσεων, την έχουν αυτήν την ιστορία. Των τευτώνων, που νομίζουν ότι είναι. Αλλά ουσιαστικά είναι Μογγόλοι οι Γερμανοί. Και πα στην ελληνική εξέταση και γελά. Δηλαδή είναι γέλια. Ούτε γλώσσα. Και ο παγκούμα, ακούμα, άντα, ουα, την πάρουν, την κάνουν, έτσι μιλάνε και του δίνουν άδεια, σκάσουν. Πού βρισκόμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει νόμο. Παραβιάζεται ο νόμο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται από τα σύνορα μέχρι εδώ. Για να το δούμε τι γίνεται σύνορα.
Ταλαιπωρημένοι, εξαλαιπωρημένοι συνέχιση στο τζαμί, τα πάνε αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δείχνουν και τι πράγματα τους δίνουν. Και κρυθαράκι, σταράκι και φαγητά. Και το βλέπει ο άλλος ο Πακιστανός, ο Αφγανός στη χώρα που είναι, που δεν έχει να φάει ο άνθρωπος. Και σου λέει, δεν πάω κι εγώ εκεί. Από εκεί δεν τζάμπα είναι. Φτάσα στην Αθήνα, μην μιλάτε εδώ. Από τη δομή του πάνω στο φυλάκι, φτάσα στην Αθήνα. Για καταλάβω πίσω το ξαναδούμε. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Τους βάλα στην δομή, αλλά φύγα πάλι. Δεν καταλάβαμε με το λεωφορείο. Στη Θεσσαλονίκη το βλέπετε εδώ. Άντρα, μου θυμίζουν κάτι εκπομπές travelers. Που κάνουν ταξίδια, σε δείχνουν την κάμερα. Πάμε σε σένα στην Άρισα, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα, ρε παιδιά. Νάντο. Και ωραίο, δηλαδή το βλέπει περιποιημένο, δεν ήταν κανένα σαφώ. Ήταν καλά, χαρούμενο παιδί. Να τον έχει καλά ο Θεό, ο Αλάχ αυτό. Αλλά η Ελλάδα που πάει, παιδιά, από τα σύνορα το βλέπετε, από τα σύνορα. Από τον Εύρο, Μαρκούλα, τάκ, 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 φτάσανε εδώ. Τι να σα πω άλλο. Πείτε μου άλλο τι να πω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.